Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Η Βασιλική, όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, πηγαίνει στο σπίτι, αλλά το γυαλί πλέον, ανάμεσα σε εκείνη και το ματιό, μοιάζει να έχει ραγίσει οριστικά. Και μόνο που κοιτάει τον άντρα στα μάτια, αισθάνεται αηδία και αποστροφή. Γι' αυτό και του ζητάει να φύγει από το σπίτι της αμέσως, λέγοντάς του ότι θέλει να χωρίσουν. Ο ματιός, καταρακωμένος από την απόφασή της, αποχωρεί και επισκέπτεται την Καλλιόπη. Όταν η τελευταία βλέπει το γιο της σε αυτή την κατάσταση, σαστίζει και με τον τρόπο της το ρωτάει τι έχει συμβεί. Τότε εκείνος την κάνει μεγάλη αποκάλυψη, ότι ομολόγησε την αλήθεια στη Βασιλική σχετικά με τη δολοφονία του Στεφανή. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το γλέντι για την ανάρρωση του Αντώνη συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Στο μεταξύ, η Κατερίνα δέχεται μια αναπάντηχη πρόταση, ενώ ο Αστέρης έρχεται κοντά με την Αργυρό. Συνειδητοποιώντας πως δεν μπορεί να ζήσει μακριά της, της λέει ότι τη συγχωρεί για ό,τι έγινε και πως θέλει να κάνουν μια καινούρια αρχή. Οι δύο νέοι είναι και πάλι μαζί, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά δεν θα μπει τίποτα εμπόδιο στην ευτυχία τους. Ο Αστέρης, μάλιστα χαρούμενος για την επανασύνδεσή του με την Αργυρό, ετοιμάζεται να ζήσει μια νύχτα πάθους μαζί της. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος δέχεται μια επίσκεψη που τον ξαφνιάζει, ενώ την ίδια ώρα η Έλενα εμφανίζεται δείχνοντας αποφασισμένη να δυσκολέψει τη ζωή του Λευτέρη και του Ευθύμη, ανατρέποντας ξανά τα δεδομένα.